10 μέρες μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, οι μαθητές του Πειραιά είμαστε και πάλι στους δρόμους. Την προηγούμενη Τετάρτη, ξυπνώντας να πάμε σχολείο, μάθαμε για το τραγικό γεγονός που είχε συμβεί στα Τέμπη το προηγούμενο βράδυ. Παγώσαμε. Όμως ξέραμε ότι δεν πρέπει να μείνουμε σιωπηλοί. Ξέραμε πως πρέπει να αντιδράσουμε για όλα μας τα αδέρφια μας, τους φοιτητές που γύρναν στις πόλεις που σπούδαζαν και σκοτώθηκαν, για όλους τους εργαζομένους στα τρένα που καιρό φώναζαν να πάρθουν μέτρα προστασίας και εκείνη τη μέρα θρηνούσαν τους συναδέλφους τους, για τον 15χρονο συμμαθητή μας που βρισκόταν και αυτό στο τρένο. Δεν τους αφήσαμε να μας πείσουν ότι ήταν η κακιά στιγμή. Γνωρίζαμε πολύ καλά ότι ήταν ένα προσχεδιασμένο έγκλημα από τη στιγμή που βάζουν το κέρδο τους πάνω από τις ζωές μας. Και γι' αυτό το λόγο αντιδράσαμε από την πρώτη κιόλας μέρα. Σε όλα τα σχολεία του Πειραιά, της Νίκαιας, του Κορυδαλού, του Κερατσινίου και του Περάματος, σχηματίσαμε με τις τσάντες μας φράσεις που ακούμε κάθε μέρα από τους γονείς μας και μας φαίνονται γραφικές. Πάρε με όταν φτάσεις, έφτασες. Όμως οι γονείς των παιδιών που επέβαιναν στο τρένο δεν πήρανε ποτέ απάντηση. Σχηματίσαμε τις λέξεις οργή, ποτέ ξανά, έγκλημα, Τέμπη 28 Φεβρουαρίου 2023, κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή στα τμήματά μας και κάναμε ξεκάθαρο ότι δεν γίνεται να λέμε ότι θυσιάζονται άνθρωποι για να μάθουμε και να μην ξαναγίνει ή ότι ήταν η κακιά στιγμή και μόνο ένα ανθρώπινο λάθος έφταιγε. Μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις, όλες αυτές τις μέρες, έχουμε καταφέρει να συντονίζουμε καλύτερα τη δράση μας. Τη βδομάδα που πέρασε, φτιάξαμε συντονιστική επιτροπή μαθητών στον Πειραιά, στη Νίκαια, στο Κερατσίνι και θα φτιάξουμε σε όλους τους δήμους του Πειραιά, γιατί πλέον μάθαμε. Και δεν θα μείνει κανένας μόνος, γιατί τώρα είμαστε όλοι για έναν και ο ένας για όλους. Όλα τα παραπάνω γίνανε βάση, έτσι ώστε τη Δευτέρα στον Πειραιά να πραγματοποιηθεί μια συγκλονιστική πορεία μαθητών με τη συμμετοχή δεκάδων σχολείων από όλο τον Πειραιά. Δώσαμε ραντεβού στο Δημοτικό Θέατρο και όσο περνούσε η ώρα, κατέβαιναν όλο και περισσότεροι μαθητές. Τελικά μαζευτήκαμε χιλιάδες μαθητές, διαδηλώσαμε, κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή, γράψαμε μπροστά από τον ΙΣΑΠ με κόκκινη μπογιά το σύνθημα «Πάρε με όταν φτάσεις, 28 Φεβρουαρίου 2023, 11 και 20», συνεχίσαμε στο προεστιακό που αφήσαμε μαύρο πανί και λουλούδια. Κυρίως δώσαμε την υπόσχεση ότι το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί και ότι η νέα γενιά δεν τους συγχωρεί. Στο Πειραιά πλέον οι μαθητές είμαστε πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι και πιο συντονισμένοι και έτσι θα συνεχίσουμε.